Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το 23 Απριλίου αναμένεται να καταβληθεί για πρώτη φορά το επίδομα ενοικίου στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν εντός του Μαρτίου. Το επίδομα που κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, θα είναι τριπλό, καθώς οι δικαιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά ποσά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Για τις αιτήσεις που εγκριθούν εντός του Απριλίου τώρα, το επίδομα θα καταβληθεί στις 20 με 25 Μαΐου, όπως και τα αναδρομικά. Στη συνέχεια, για όποιες νέες αιτήσεις εγκρίνονται, το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος θα ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να τεθούν σε διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι αλλαγές που θα αφορούν στην υποχρέωση των προμηθευτών να παράσχουν σταθερά τιμολόγια σε όλες τις κατηγορίες μικρών καταναλωτών, καθώς πολλοί είναι αυτοί που διαμαρτύρονται για αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική πρόταση, οι προμηθευτές θα υποχρεωθούν εκτός του μεταβλητού τιμολογίου τους να προσφέρουν και το σταθερό. Όπως προβλέπεται, οι σταθερές χρεώσεις δεν θα αναπροσαρμόζονται για εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τις κειμενόμενες τις οποίες διαθέτουν σήμερα οι προμηθευτές ρεύματος στα προϊόντα τους. Τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το Apple Watch, ανακοίνωσε και επισήμως η Apple σύμφωνα με τον επίσημο διανομέα των προϊόντων σε Ελλάδα και Κύπρο. Από σήμερα λοιπόν η εφαρμογή αυτή καθιστά το Apple Watch Series 4, το πρώτο wearable προϊόν που επιτρέπει στον Έλληνα χρήστη να πραγματοποιήσει ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον καρπό του και να καταγράψει τον καρδιακό του ρυθμό τη στιγμή που εμφανίζει συμπτώματα όπως ταχυκαρδία ή αριθμία, συμβάλλοντας στην παροχή κρίσιμων δεδομένων στους θεράποντες γιατρούς του. Παράλληλα, η λειτουργία ειδοποίησης ακανόνισης του καρδιακού ρυθμού στο Apple Watch ελέγχει περιστασιακά τους παλμούς και μπορεί να εντοπίσει ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό που ενδεχομένως υποδηλώνει ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 713,62 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,13% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.